Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Νομίζω ότι ουσιαστικά σχεδόν από το γάμο έχουμε να τα πούμε. Συγχωρήστε τη φράντζα μου που είναι πετσοκομμένη, αλλά έκανα ένα πείραμα με το ψαλίδι πριν από κάνα 2 εβδομάδες και... Ναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είχα αποφασίσει να μην ξανακάνω βίντεο, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ με την κατάσταση και είχα ένα δωμάτιο που είχα όλα τα πράγματα για τα βίντεο και εκείνο το δωμάτιο είχε γίνει κόλλος. Και είχα αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι θα μαζέψω τα πράγματά μου και δεν θα κάνω άλλο βίντεο. Και έτσι όπως τα μάζεψα, μάζεψα το δωμάτιο και είπα δεν θα κάνω άλλο βίντεο. Είχα μετά, στις 19 Δεκεμβρίου, η Σούζη γέννησε. Είχα τη Σούζη μέσα στο σπίτι, τη Βικτόρια, το Ροτβάιλερ δηλαδή, και 2 μικρά κουτάδια, τα οποία ήταν απόλυτα εξαρτημένα από μένα, γιατί η Σούζη σαν μάνα δεν κάνει μία. Ούτε πήγαινε δηλαδή να τα βάλει να θυλάσουν, ούτε τα έπαιρνε να τα μεταφέρει. Αυτά έβγαιναν έξω, έκλαιγαν. Ιστορία διαδρίου. Τα μάζευα εγώ, κατουρούσαν όπου να είναι, έκλαιγαν όπου να είναι, πάνω μου, κάτω. Ήταν ζουλισμός. Και είχαμε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά δουλειά με το μαγαζί του Παντελή που είναι η καφετέρια. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα καθόλου χρόνο να κάνω βίντεο. Θα κατεβάσω το φωτοφό. Να δούμε όμως θα εστιάσει. Μπα, δεν εστιάζει. Καθίστε λίγο να το ανεβάσω. Καλύτερα. Λοιπόν, και τώρα γράφω με τη webcam του υπολογιστή, του laptop, και εδώ είναι στην κρεβατοκάμερα και είναι σκοτεινά. Αλλά είπα να το κάνω αυτό το βιντεάκι, γιατί αν περιμένω πότε θα βρω την κάμερα, τον τρίποδα πάλι να το στήσω, θα έχω αργήσει πάρα πολύ για τα βίντεο που θέλω να κάνω. Και για να σας πω και τα νέα μου, να σας δείξω λίγο και τα σκυλάκια. Α, και κοιμούνται τώρα. Θα δω αν θες να τα δείξω. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι. Περπατά, τρέχουν, σύγραμμα, είναι σαν καταρίδες. Τι άλλο. Λοιπόν, ήθελα τέλος πάντων να τα βιντεάκια μου να έχουν καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή να τα κάνω edit, να βάλω ωραίο μοντάζ, να βάλω ωραίες εισαγωγές και τα λοιπά. Και επειδή δεν μπορούσα να το κάνω και από άποψη έλλειψης χρόνου, αλλά και από άποψη ότι δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Δηλαδή το edit είναι για έναν άνθρωπο, το μοντάζ, ο οποίος προσέχει τη λεπτομέρεια, του αρέσει να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Εγώ δεν μπορώ, εγώ τρελαίνομαι, μου τη δίνει. Και αυτό, επειδή δεν μπορούσα να κάνω καλά ποιοτικά βίντεο, είπα να σταματήσω. Αλλά μετά έκανα και σκέφτηκα ότι δεν χρειάζεται να τα κάνω όλα αυτά. Στην τελική, ας μην είναι και τέλεια τα βίντεο μου από άποψη μοντά, θα κάνω αυτό που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή να βγαίνω, να μιλάω στην κάμερα, να μιλάω μαζί σας, στα σχόλια, να σας δείχνω τα πράγματα κτλ. Και να είμαι και περισσότερο, πώς να το πω, και περισσότερο ανοιχτή στο να δείχνω τα πράγματά μου. Και να μην φοβάμαι ότι ξέρει, θα μου πούνε ότι έχω πάρα πολλά πράγματα και ότι δεν είναι φυσιολογικό σε περίοδο κρίση να έχω τόσα πράγματα κτλ. Και γιατί πολλέ φορέ με βάφομαι και πιάνω τον εαυτό μου να λέει: α, ωραίο τρίκ αυτό, ωραίο τύπο αυτό. Α πούμε να το πω στο YouTube. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν το κάνω αυτό ποτέ. Η ωραία μακιγιάζ αυτό, η ωραία πρόταση αυτή. Τέλο πάντων, συγχωρήστε το χασμουριτό, θα σα εξηγήσω στη συνέχεια του βίντεο. Τέλο πάντων. Εκτός από τα σκυλάκια, είχαμε και άλλες εξελίξεις. Έχουμε και άλλες εξελίξεις στη ζωή μου που σίγουρα θα επηρεάσουν και το κανάλι μου, γιατί σκοπεύω να κάνω βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα δεν ξέρω πώς και τι και πότε. Δεν το έχω, ας πούμε, πώς το λένε, δεν το έχω ολοκληρώσει σαν σκέψη στο μυαλό μου, αλλά... Σίγουρα θα συνεχίσω να κάνω βιντεάκια και όχι με τη webcam, γιατί θα βγάλω την κάμερα, απλά μπορεί να τη βάλω πάνω στον τρίποδα, μπορεί να τη βάλω πάνω στο καλοριφέρ. Είναι το ίδιο και αυτό. Δηλαδή θα προσπαθώ να κάνω βιντεάκια πιο αυθόρμητα και πιο στις στιγμής
ίσως και μικρότερα, αλλά δεν θα είμαι τόσο επαγγελματικά. Και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να δουλεύει με αυτό που έχει. Και πιστεύω ότι εγώ αυτό που έχω δεν είναι ούτε το μοντάζ, ούτε ο φωτισμός, ούτε αυτό. Αυτό που έχω είναι ο εαυτός μου. Οπότε, γιατί να. Επειδή δεν μπορώ να κάνω μοντάζ, δηλαδή να μην κάνω και βιντεάκια. Αλλά και ο ένας άλλος λόγος που δεν μπορούσα τόσο καιρό να κάνω βιντεάκια είναι γιατί δεν είχα χρόνο. Τώρα νομίζω με μιλάει ο Παντελής. Εμένα μιλάς! Ναι, κάνω βίντεο! Εμένα μιλούσα. Λοιπόν, τώρα έχουμε σήμερα 22 Ιανουαρίου. Εγώ να σας πω και το άλλο μου το νέο. Στις 3 Ιανουαρίου έκανα ένα τεστ εγκυμοσύνης και βγήκε θετικό. Από τότε πήγα γύρω στις 12-13 Ιανουαρίου στη γυναικολόγο. Έκανα υπέρηχο. Είδα το έμβριο. Είχε καρδιακή λειτουργία κανονικά. Και μου έδωσε να κάνω εξετάσεις προγενετικού ελέγχου, τις οποίες επειδή πρέπει να πάρω αίμα και ούρα, ακόμα το παλεύουμε. Αλλά όχι, τέλος πάντων θα πάω αύριο μεθαύριο, θα το κάνω και αυτό. Θα κάνουμε τις εξετάσεις προγενετικού ελέγχου. Τι θες, εγώ βίντεο, θα πάρει και εσένα το βίντεο. Δεν μπορώ να κάνω edit εδώ. Παντελής ήρθε, πήρε τα πράγματά του και έφυγε. Λοιπόν, και όπως είπα, είμαι έγκυος και αυτή τη στιγμή είμαι στην 7η εβδομάδα. Και θα κάνω και vlog εγκυμοσύνης για την κάθε εβδομάδα, τα συμπτώματα, το πώς εξελίσσεται, θα σας δείχνω και την κοιλιά μου, παρόλο που είμαι χοντρή και δεν φαίνεται διαφορά. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, έχω κοιλιά που μια αδύνατη γυναίκα μπορεί να την έχει. Δεν είμαι χοντρή, να μην λέμε μαλακίες. Χοντρή δεν είμαι, κανονική είμαι. Αλλά ο σωματότυπός μου είναι τέτοιος που πάντα είχα κοιλίτσα. Και ήμουν, ας πούμε, 61 κιλά. Τώρα ήμουν 62,5 πριν μείνω έγκυος. 62,5, αλλά είχα πάντα κοιλίτσα. Δηλαδή, παρόλο που δεν ήμουν έγκυος, είχα κοιλίτσα, ας πούμε, 3 μηνών εγγύου. Απλά είναι πλαδαρή, δεν είναι σφιχτή. Δεν είναι δηλαδή σαν αυγό, είναι. Και τώρα, ρε παιδί μου, πρίστηκα και λίγο και είμαι σαν 4 μηνών. Αλλά τέλος πάντων, θα σας δείχνω και την κοιλιά μου, όπως κάνουν και οι ξένοι έτσι. Έτσι. Θα σας λέω συμπτώματα και τέτοια. Θα τα βάζω αυτά τα βίντεο σε αυτό το κανάλι, αλλά δεν θα είναι μόνο για αυτό το κανάλι. Θα κάνω και τα άλλα τα βίντεο που έκανα. Και βλέποντας και κάνοντας. Πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να το ανακοινώνεις από τόσο νωρίς, γιατί πάρα πολλές εγκυμοσύνες σε αυτό το στάδιο καταλήγουν σε αποβολή. Αυτό είναι γνωστό. Όμως προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα ταμπού το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Και τι έγινε δηλαδή αν καταλήξει σε αποβολή, δηλαδή δεν ήμουν έγκυος, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπομαι, το ότι απέβαλα ή ότι είχα μια εγκυμοσύνη και σταμάτησε. Δεν θεωρώ ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και στην τελική αυτό που λένε το μάτι και τα λοιπά θα σε ματιάξουν και αυτά τα πιστεύω. Και θέλω και να το μοιραστώ μαζί σας γιατί έχω γκρινιάξει αρκετά σε όλη την οικογένειά μου και σε όλους τους φίλους μου για το πώς έχω αναγούλες και το πώς ας πούμε δεν μπορώ να κάνω με το και ζορίζομαι. Οπότε δεν θέλουν άλλο να με ακούνε και θα πρέπει να με ακούτε εσείς. Αυτά τα ολίγα. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω και τα κουταβάκια. Η ώρα είναι 10 και 4 όπως βλέπετε στο ρολόι. Υπνηλία, πολύ υπνηλία. Μετά από μια τρομερή αϊπνία, η οποία αϊπνία όμως εγώ την έχω χρόνια, μήνες, αιώνες κτλ. Τώρα τελευταία μια τρομερή υπνηλία. Δεν χορταίνω ύπνο, ρε παιδί μου. Ύπνο. Τι πράγμα είναι αυτά τα ιστρογόνα και ορμόνια. Και αυτή είναι η αναγούλα. Δεν μπορεί να φας. Δηλαδή, εγώ που έβλεπα Kinder Bueno και έσκασαν τα σάλια μου. Δηλαδή, όλα τα γλυκά δεν μπορούσα να ζήσω χωρί γλυκό. Δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Μόλι τα βλέπω, με πιάνει αναγούλα. Και θέλω να τρώω μόνο πατάτε και μακαρόνια. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να φάω πατάτε και μακαρόνια. Πατατάκια. Σπόρια, άσπρα, όχι μαύρα, κοκακόλα, λεμονάδα, ξινόμιλα,
μια τρομερή όρεξη για λαχανικά και για φρούτα που δεν την είχα ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, εγώ παλιά, ας πούμε, με το ζόρι έτρωγα ένα κομματάκι μπρόκολο, τώρα μπορώ να κάτσω και να φάω ένα μπρόκολο στην καθησιά. Τι μου έχει συμβεί, θα μου πει, ξέρει τι σου έχει συμβεί, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν το ζήσει, δεν το περιμένει. Και πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω υπομονή. Δηλαδή, μόνο αυτό μου νοιάζει. Ούτε τα σκυλιά θέλω όπως τα ήθελα, ούτε μπορώ να βλέπω τα σκατά τους και τα αυτά τους, τη μυρωδιά τους. Μόνο που τα βλέπω, πιάνει τρέλα. Θέλω να φύγουν από το σπίτι, να ησυχάσω, να μην μυρίζει το σπίτι, να είναι καθαρό. Θέλω να είμαι καλά, να κοιμάμαι και να μην έχω αναγούλα. Αυτό θέλω. Αλλά δεν γίνεται. Χάρηκανε πάρα πολύ. Όλοι όσοι το μάθανε. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τι θα ακολουθήσει αυτού του 9 μήνε. Προς το παρόν δεν είμαι ενθουσιασμένη. Είμαι φοβισμένη, θα έλεγα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, νομίζω το χωνεύω περισσότερο, γιατί δεν το είχαμε προγραμματίσει. Εντάξει, δεν ήταν και αμάν ατύχημα, αλλά εντάξει, δεν περιμένεις ότι με την πρώτη, ας πούμε, θα μείνεις έγκυος και έτσι εύκολα. Και εντάξει, προσπαθώ ακόμα να το μέσα στο μυαλό μου να το χωνέψω. Αλλά έτσι μ' αρέσει η προοπτική. Απλά με φοβίζει κιόλας. Με φοβίζει, έχω πάρα πολλά ερωτήματα γυρνά στο μυαλό μου. Άγχος, θα έχω λεφτά, θα μπορέσω να το μεγαλώσω, θα είναι καλή μάνα, θα είναι σωστή, θα είναι γερό, θα είναι υγιές, θα είναι κορίτσι, θα είναι αγόρι. Τι θα είναι, πώς θα είναι, ποιο θα μοιάζει εμένα, θα μοιάζει, θα κλαίει, δεν θα κλαίει, θα τρώει, δεν θα τρώει, θα κοιμάται, θα κοιμάται. Δηλαδή, τρέλα. Αλλά αυτό δεν βοηθάει. Λένε ότι πρέπει να είσαι ήρεμη. Τώρα, πόσο ήρεμη μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν έχει ένα alien μέσα του. Τέλος πάντων, γι' αυτό θα είναι ενδιαφέροντα αυτά τα vlog, γιατί πιστεύω ότι θα δω τρομερή αλλαγή μέσα σε αυτούς τους 9 μήνες. Και βέβαια δεν μπορώ να βάψω και τα μαλλιά μου, θα μου πείτε τρομερό, Αλλά εντάξει, θα δω τι θα κάνω και με τα μαλλιά μου. Πιστεύω θα τα αφήσω να βγει η ρίζα και μετά θα τα κάνω καστανά στο φυσικό. Να δούμε, θα μακρύνουν κιόλας στην εγκυμοσύνη ή είναι μουφ αυτό που λένε ότι τα μαλλιά μακραίνουν στην εγκυμοσύνη. Πρέπει να κάνω και τις φωτογραφίες του γάμου για να κάνω και το βίντεο να σας το δείξω κιόλας, γιατί δεν πήγα ακόμα στο φωτογράφο. Γενικώς έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Και όπως πάντα δεν θα κάνω τίποτα. Yay! Like άμα είστε αναβλητικοί και εσείς σαν εμένα. Να σας δείξω τι με έχει σώσει για την αναγούλα. Coca-Cola με λεμόνι μέσα. Τύπο λεμονάκι και κοκακολίτσα. Γιατρός μου είπε μπορώ να πίνω κοκακόλα. Απαγορεύεται το κάπνισμα, δεν κάπνιζα, το αλκοόλ. Δεν έπινα, παρόλο που από τότε που έμεινα έγκυος με τραβάει πολύ το ούζο. Δεν έχω πιει ούζο. Να παίρνει διάφορα χάπια. Κλασικά παίρνει φιλικό οξύ. Για να βοηθήσει την ανάπτυξη του σημαντική στήλη του μυαλού. Αυτά. Τα ολίγα. Το επόμενο βίντεο, vlog εγκυμοσύνης θα έχει και τον προγενετικό έλεγχο μέσα. Και ένα update για την 8η εβδομάδα. Σχόλια από κάτω. Κάντε like, κάντε subscribe. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye.